Η Παγκόσμια Φαρμακευτική Εταιρεία, ΤΕΒΑ, ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα το 2009. Ανάμεσα στις κοινωνικές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις, είναι η δημιουργία των βραβείων Humanizing Health Awards, τα οποία απονέμονται σε έξι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας. Φέτος, απονεμήθηκε βραβείο και στον Πανελλήνιο Σύλλογο Κιστικής Ίνωσης, Απεριόριστη Ανάσα, για την δημιουργία τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης πενταψήφιο αριθμού με χρέωση που θα αφορά την ψυχολογική υποστήριξη και πληροφόρηση των καλούντων σχετικά με την νόσο και την αντιμετώπιση της κάτω από το πρίσμα των προαναφερομένων βραβείων. Μιλήσαμε σχετικά με αυτό, αλλά και την κυστική Ένωση με την πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Κιστικής Ένωσης Απεριόριστη Ανάσα, κυρία Άννα Σπίνου. Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενεί με κυστική ίνωση. Η κυστική ίνωση είναι μια πολυσυστηματική νόσο. Είναι καταρχά η πιο συχνή κληρονομική νόση στη λευκή φυλή ε, και πλήττει πολλά όργανα, κυρίω του πνεύμονε και το πάγκρεα. Οπότε οι ασθενεί έχουν πολλά προβλήματα με την αναπνευστική λειτουργία. Συνήθω έχουν βήχα, έχουν αναπνευστικές λοιμώξει. Και είναι πολύ σημαντικό ε, να προσέχουν ώστε να μην έχουν κάποιε λοιμώξει στο αναπνευστικό. Οπότε επίση αντιμετωπίζουν προβλήματα στο πάγκρεα, έχουν παγκρεατική ανεπάρκεια. Πολλέ φορέ χρειάζεται να κάνουν ενσουλίνη γιατί έχουν σακαρόδι διαβήτη. Και το σημαντικότερο όργανο το οποίο πλήττει, ας πούμε, που απειλεί τη ζωή των ασθενών είναι ο πνεύμονα. Πολλοί ασθενεί δηλαδή καταλήγουν από αναπτυστική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και χρειάζονται μεταμόσχευση πνευμόνων. Πόσο αποτελεσματική είναι η πρόσβασή του στο ελληνικό σύστημα υγεία. Η πρόσβαση των ασθενών στο με στο εθνικό σύστημα υγεία είναι πολύ καλή. Uh, υπάρχουν εξειδικευμένε μονάδε κυστική ίνωση που μπορούν οι ασθενεί να απευθυνθούν για να λάβουν την κατάλληλη φροντίδα και θεραπεία. Uh, Καθώ η νόσο ενηλικιώνεται, δηλαδή αυξάνεται το προσδόκιμο ζωή των ασθενών, οι ενήλικε ασθενεί αυξάνονται. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να ενισχυθούν οι μονάδε κυστική ίνωση ενηλίκων, ώστε οι ασθενεί να μπορούν να λάβουν την κατάλληλη θεραπεία που χρειάζονται. Τι ρόλο παίζει το περιβάλλον του, τη ασθενή, για την ψυχολογία του. Η οικιστική ίνωση, η διάγνωση της νόσου γίνεται σε βρεφική συνήθω ηλικία. Οπότε είναι σημαντικό να υπάρχει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον α, στους ασθενείς. Οι φροντιστές δηλαδή α, καλούνται να αντιμετωπίσουν μια δύσκολη καθημερινότητα ε, με τους ασθενείς με οικιστική ίνωση. Και είναι σημαντικό να είναι συνεχώς δίπλα τους και να τους στηρίζουν ώστε να μπορούν να έχουν την α, θεραπεία που χρειάζονται και να κάνουν τις θεραπείες που χρειάζονται. Ποιο είναι ο αριθμό των ασθενών στην Ελλάδα και συνολικά στον κόσμο? Οι ασθενεί με κυστική ίνωση στην Ελλάδα είναι περίπου πάνω από 850 ασθενεί, σύμφωνα με το Εθνικό Μητρό Οικιστική Íνο, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο έργο του Υπουργείου Υγεία που ολοκληρώθηκε πριν λίγε μέρε, ανακοινώθηκαν και τα επίσημα στοιχεία του Μητρώου. Στον κόσμο υπάρχουν πάνω από 80.000 ασθενεί με κυστική ίνωση, και είναι σημαντικό το θέμα του προγενετικού ελέγχου, καθώ οι φορεί τη νόσου ξεπερνούν στην Ελλάδα το μισό εκατομμύριο. Οπότε ένα ζευγάρι που θέλει να αποκτήσει παιδί, είναι πολύ σημαντικό να κάνει εγκαίρο στο προγεννητικό έλεγχο για να δει εάν είναι φορεί τη νόσου. Γιατί ε, ένα ζευγάρι το οποίο είναι και δύο γονεί φορεί, υπάρχει πιθανότητα σε κάθε εγκυμοσύνη να γεννηθεί ένα παιδί, 25% πιθανότητα να γεννηθεί ένα παιδί με κυστική ίνωση. Φέτο, αναδείχθηκε από την φαρμακευτική ΤΕΒΑ και τα βραβεία Humanizing Health Awards ο φορέα κυστική ίνωση και το πρόγραμμα περιόριστη ανάσα για τη δημιουργία γραμμής υποστήριξης. Πώς το εκλάβατε όλο αυτό? Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που φέτος η εταιρεία Τέβα διάλεξε τη δράση μας για να βραβεύσει στα φετινά βραβεία τα Humanizing Awards. Η δράση μας λοιπόν αυτή εγκαινιάζεται η δράση της γραμμής υποστήριξης για την κυστική ίνωση, Helpline, απεριόριστη ανάσα, η οποία είναι και η πρώτη γραμμή υποστήριξης για την όσο που θα λειτουργήσει στην Ελλάδα. Η γραμμή αυτή είναι δράση, ανήκει στι δράσει ψυχοκοινωνική υποστήριξη του προγράμματο που αναπτύσσει ο Συλλογό μα, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι ομάδε ψυχολογική υποστήριξη, τα coffee breaks, τα μηνέα, τα διαδικτυακά που κάνουμε για του ασθενεί μα για να του υποστηρίξουμε, τον οδηγό δικαιωμάτων και παροχών που έχουμε φτιάξει στη νέα μα ιστοσελίδα, καθώ και τελευταία πριν λίγε μέρε το νέο μα διαδραστικό παιδικό παραμύθι για την Κυστική Μυστική Αποστολή ΚΑΙΟΤΑ. Οπότε η Help Plan θα είναι η επόμενη μα δράση θα απευθύνεται σε ασθενεί, με κυστική νόση, σε φροντιστέ και σε οποιονδήποτε επηρεάζεται άμεσα ή έμεσα από την νόσο, ώστε να έχει την κατάλληλη ψυχολογική υποστήριξη που χρειάζεται. Ποιο είναι το μήνυμά σα για του ασθενεί με κυστική νόση, Η κυστική νόση πριν μερικέ δεκαετίε ήταν εξαιρετικά θανατηφόρο νόσο. Οι ασθενεί δεν κατάφεραν να επιβιώσουν, να ενηλικιωθούν. Ένα πολύ μικρό αριθμό ασθενών α, των παιδιών αυτών ενηλικιωνόταν. Οπότε σήμερα, πλέον το 2023 η νόσος αλλάζει πρόσωπο, οι ασθενείς καταφέρνουν να ηλικιωθούν, καταφέρνουν να ζήσουν περισσότερο και με καλύτερη ποιότητα ζωής χάρη στις νέες καινοτόμε θεραπείες. Οπότε το μέλλον της νόσου είναι ελπιδοφόρο. Ε, αυτό που θα ήθελα να μεταφέρω στους ασθενείς είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ε, για την απεριόριστη ανάσα που όλοι έχουμε ανάγκη, μέχρι να έρθει αυτή η μέρα που όλοι ονειρευόμαστε από μικρά παιδιά. Η μέρα που η νόσος θα εξαλειφθεί και έτσι θα εξαλειφθεί οριστικά η νόσος.